Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Μίχρη Σακοσμίδου και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Δίκτυο 1. Παρουσία του Υπουργού Τουρισμού Βασίλη Κικίλια έγινε σήμερα στον Αύλιο Χώρο της Ιεράς Μονής Παναγίας Μαυριώτισσας η παρουσίαση του σχεδίου δράσης και της οπτικής ταυτότητας της Δυτικής Μακεδονίας. Την εκδήλωση διοργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Πρωταρχικό ρόλο στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα παίξει ο τουρισμός. Η Καστοριά θα γίνει σημείο αναφοράς, ανέφερε ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος παρέστη σήμερα στην εκδήλωση που διοργάνωσε η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στην Ιερά Μονή Μαυριωτίσσης με αφορμή την παρουσίαση του σχεδίου δράσης και της οπτικής ταυτότητας της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτή η στροφή λοιπόν των ταξιδιωτών σε διεθνές επίπεδο έχει να κάνει και με μια στροφή προς τον πράσινο τουρισμό. Ο προσανατολισμός επιστροφή στη φύση μας δίνει ένα τεράστιο πλεονέκτημα εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού είναι για μας οι κύριες μορφές τουρισμού. Μένει να το κατανοήσουμε, μένει να το πιστέψουμε, να το οργανώσουμε και να το διαχειριστούμε. Όμως τι κάνουμε γι' αυτό? Αρχίσαμε μεθοδικά να χτίζουμε τις βάσεις πάνω στις οποίες θα αναπτύξουμε το τουριστικό μας προϊόν. Ήδη σήμερα, σε λίγες στιγμές αμέσως μετά, θα γίνει η παρουσίαση του πρώτου σήματος του οπτικού λογοτύπου της Δυτικής Μακεδονίας με διακριτούς στόχους στα πλεονεκτήματα της περιφέρειάς μας. Διαμορφώνουμε μια στρατηγική για το μάρκετινγκ. Θα ακολουθήσει και η παρουσίασή του. Συνθέτουμε τα επιμέρους, τα θεματικά τουριστικά προϊόντα που θα αναδείξουν αυτά τα πλεονεκτήματα και θα τα μετατρέψουν σε προϊόντα προσέλκυσης επισκεπτών. Σε πορεία σχεδιασμού βρίσκεται και το Destination Management Organization, το DMO όπως λέγεται, μια δομή που θα διαχειρίζεται τις στρατηγικές και οργανωτικές αποφάσεις. Μέσω αυτών θα στηρίζονται οι διαδικασίες, η πρόθεση και η εμπορία των τουριστικών μας προϊόντων με διτό ρόλο, τόσο θεσμικό στο πλαίσιο λήψης των αποφάσεων και οδηγιών, όσο και λειτουργικό στο πλαίσιο σχεδίασης, οργάνωσης, διαχείρισης και ελέγχου. Δομές που δεν αγγίχθηκαν ποτέ στην περιφέρειά μας και θα πρέπει ήδη να είναι οργανωμένες, ωστόσο κάνει οργά παρά ποτέ. Επιπλέον έρχονται και ως εικόνα για τη διαχείριση του προορισμού και ως εργαλεία του management και του marketing. Όπως ανέφερα αρχικά, κύριε Υπουργέ, γνωρίζουμε ότι η τουριστική ανάπτυξη στη Δυτική Μακεδονία δεν υπήρξε από τους τομείς προτεραιότητάς μας. Δεν είχε δοθεί η βαρύτητα που θα μπορούσε για να έχουμε άλλη συμμετοχή στο εθνικό αλλά και στο τοπικό ΑΕΠ. Με τη στρατηγική που αναπτύσσουμε, με την υπεραξία της ταυτότητας του branding που σε λίγο θα δούμε και την εστιασμένη διαχείριση και πρόθεση μέσω του DMO, ευελπιστούμε να επιταχύνουμε στα αποτελέσματα και γι' αυτό ακριβώς είναι σε εξέλιξη και ο σχεδιασμός στρατηγικών υποενωτήτων, όπου εμπλέκουμε τα δυναμικά στοιχεία της Δυτικής Μακεδονίας, συνδυάζοντας τον πολιτισμό, τη διατροφή, την παραγωγή, την παράδοση. Ή ως εναλλακτικές μορφές, αυτά περιέχονται στις μορφές τουρισμού, του πολιτισμικού, του οικοτουριστικού και του αγροτικού. Ενδεικτικά μπορούμε να καταγράψουμε τις επωνότητες της ορθοδοξίας και της αρχιτεκτονικής, των λιμνών και των παραλίμνιων οικισμών, των νερών και των πέτρινων γεφυριών, των προϊόντων και των παραδόσεων μας, των βουνών και των ποτάνων, των κρασιών και των προϊόντων των αγροτικών με έμφαση στα τυροκομικά που διακρίνεται η Δυτική Μακεδονία. Με ευέλικτες και εξειδικευμένες ομάδες έργου όχι μόνο σε αυτές τις υποενότητες αλλά και σε πλήθος άλλων, θα μπορέσουμε να δουλέψουμε στοχευμένα και οργανωμένα ώστε να κερδιθεί ο χαμένος χρόνος επί δεκαετιών και να αντληθεί πολύτιμη πληροφορία για να μπορέσουμε να διασπείρουμε σε ολόκληρη την περιφέρεια όλα αυτά τα δεδομένα που θα μας βοηθήσουν να αποκτήσουμε μια κοινή πορεία στην στρατηγική που έχουμε δώσει σε αυτές τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Όντως αυτή είναι η Βυζαντινή Αρχόντισσα, με 73 εκκλησίες βυζαντινές μέσα στην πόλη μόνο, στην Καστοριά, και έτσι θα την προβάλλουν στο εξωτερικό. Δεύτερον, κυρίες και κύριοι, βλέπω στην λεκάνη της Μεσογείου και στην Νότια Ευρώπη να προμοτάρεται η εύκολη πρόσβαση αεροπορικό στο Μιλάνο και ο δικός στο Κόμο και στη λίμνη του Κόμου. Ποια λίμνη του Κόμου? Στη Θεσσαλονίκη αεροπορικός, ο δικός στην Καστοριά και στη λίμνη της Καστοριάς. Θα πούμε παντού σε όλη την Ευρώπη. Μακάρι και στο αεροδρόμιο μας εδώ πέρα ακόμα καλύτερα. Θα έρθετε μαζί μου.
όλοι όσοι θέλετε. Η περιφέρεια σίγουρα, γιατί με τον κύριο Περιφερειάρχη, όταν ήρθε στο γραφείο μου μήνες πριν, συζητήσαμε και σχεδιάσαμε ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να κινηθούμε για το εμπορικό τουριστικό μας προϊόν εδώ. Υπάρχουν μεγάλες εκθέσεις στο Παρίσι, στη Γαλλία, στο Λονδίνο, στην Αγγλία, στη Φραγκφούρτ και στο Μόναχο, στη Γερμανία, στις σκανδιναβικές χώρες, στην Αμερική, στα Εμιράτα, στο Ισραήλ. Δεν θα λείπει η Δυτική Μακεδονία ποτέ. Από εδώ και πέρα, αυτό έτσι, με κόπο και προσπάθεια και μάχη γίνονται τα πράγματα που αξίζουν και έχουν νόημα στη ζωή. Έτσι θα πορευτούμε. Κύριοι επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα που πηγαίνουμε μαζί σε αυτή την προσπάθεια, το ελληνικό δημόσιο, η τοπική αυτοδιοίκηση, η κεντρική κυβέρνηση, αλλά και ο ιδιωτικός τομέας, αυτή είναι προφανώς η πολιτική και η εντολή του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι εμφανές αυτό. Είναι μια ομαδική προσπάθεια, είναι ένα ομαδικό παιχνίδι. Θέλω να σας πω ότι σύμφωνα με το σχεδιασμό τον οποίο έχουμε κάνει, δεν θα φτάνουν σύντομα οι κλίνες στην Καστοριά και στον νομό και στην περιφέρεια για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες οι οποίες έρχονται. Ξεκινήστε λοιπόν τον σχεδιασμό σας εσείς και άλλοι επιχειρηματίες της περιοχής για τη δυνατότητα ανάπτυξης εδώ, στον Ιμφαίο που το περιλάβαμε στην καμπάνια μας για το χειμερινό τουρισμό και τίναξε την πάγκα στον αέρα, ήταν απίστευτη ομορφιά. Απαράμιλου κάλους οι φωτογραφίες και τα φιλμάκια από τον Ιμφαίο που έπαιξαν φέτος το χειμώνα και συνέβαλαν στο να ανοίξει, πρώτα απ' όλα ήταν δύο χρόνια κλειστός ο χειμερινός τουρισμός και να πάει πάρα πολύ καλά. Με 15 Μαρτίου είχαμε χειμερινό τουρισμό, αλλά και το City Break, η δυνατότητα του τριήμερου εδώ στην περιοχή. Παντού από τα Γρεβενά μέχρι εδώ, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της περιφέρειας, αυτή η περιφέρεια είχε άλλες προτεραιότητες. Ναι, θα εγκαταλείψει τον Ιμφαίο στη Γούνα ή την παραγωγή της, όχι φυσικά. Καμία των περιπτώσεων. Τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή τον τρόπο με τον οποίο επανεπενδύει η ελληνική κυβέρνηση και η πολιτεία στην Δυτική Μακεδονία, φυσικά και όχι. Απλά σας διαβεβαιώ ότι κάθε μήνα και κάθε χρόνο που θα περνάει θα κερδίζει μεγαλύτερο κομμάτι της οικονομικής δραστηριότητας στην Καστοριά και στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας ο τουρισμός. Γιατί είναι προφανές. Αν σε αυτό το οποίο έδωσε ο Θεός και η φύση, εμείς πάμε με επαγγελματισμό και οργανωμένα και όχι τυχαία, να βάλουμε στοιχεία οργάνωση σύγχρονου management στο υγειονομικό κομμάτι, στο κομμάτι του εγκαταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στο κομμάτι των καταλυμάτων και το ξενοδοχειακό, αναβαθμίζοντας το προϊόν, με ένα βιώσιμο τουριστικό μοντέλο, με πράσινη και μπλε οικονομία τουριστική, με μείωση των εκπομπών άνθρακα, εδώ είναι ιδανικό. Ιδανικό το σκηνικό, με ηλεκτρικά σκούτερ ή αμάξια, με βήμα-βήμα να εγκαταλείψουν τα πλαστικά, με αναβάθμιση με τα προγράμματα τα οποία έχει βγάλει η κυβέρνηση, κουφωμάτων, πορτών, παραθύρων στα καταλήμματά μας και στα σπίτια μας. Προμοντάροντας αυτό το σύγχρονο μοντέλο, το οποίο θα είναι προαπαιτούμενο από το 23 για να ταξιδέψει τις κάρτες και να κάνει διακοπές, νομίζω ότι το περιθώριο είναι τεράστιο στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Κάποιοι θεωρούσαν ότι λόγω του Λιγνίτη, λόγω της βιομηχανίας που είχαμε εδώ, λόγω της ΔΕΗ, αυτό ήταν αδύνατο. Γι' αυτό και όλα αυτά τα χρόνια έμεινε τελευταία η περιφέρεια. Θέλω να σας μιλήσω για μια άλλη περιφέρεια. Την περιφέρεια Ηπείρου. Η περιφέρεια Ηπείρου ήταν η πιο φτωχή περιφέρεια στην Ευρώπη πριν από λίγα χρόνια. Ναι ή όχι? Ναι. Αγωνιούσαν οι συμπολίτες μας στην Ηπείρου. Και έδιναν μάχη για να προστοβούν. Μήπως δεν υπάρχει τώρα. Δεν υπάρχουν τα Ιωάννενα, τουριστικός προορισμός, το Μέτσοβο, το Πάπικο, η Αρίστη. Μήπως δεν είναι μαγικοί προορισμοί, τους οποίους επισκέφτονται οι Έλληνες αλλά και οι ξένοι όλο τον χρόνο, οι Ισραηλοί, οι Αμερικανοί, οι Γάλλοι, οι Σκανδιναβοί. Πλέον έχουν τουρισμό 12 μήνες. Και αυτό ήρθε με μια ανάπτυξη, η οποία ήρθε να επενδυθεί μετά και στο κομμάτι των υποδομών, έχει το Υπουργείο Τουρισμού 320 εκατομμύρια για το RRF. Είναι για εσάς, κύριε Περιφερειάρχη, για τους δημάρχους να συνεργαστούν μαζί για να δούμε πώς μπορούν να απορροφηθούν. Και τα ορεινά μορομπάτια έχει χρήματα για τα χειρονομικά κέντρα, για τις λίμνες, τις μαρίνες, για λιμάνια, για εκπαίδευση στον τουρισμό, για ειδικά προγράμματα για ΑΜΕΑ, για DMO, φυσικά 14 εκατομμύρια ευρώ. Ένα κομμάτι από αυτό θα πάει στο DMO που θα κάνουμε την περιφέρεια και τους Δήμους. Για να μην μακρηγορήσω. Επιστρέφω εκεί πέρα που ξεκίνησα. Είναι η αρχόντισσα, η Βυζαντινή, η Καστοριά,
με την τεράστια πολιτισμό και ιστορία, θα τη συνδέσουμε και την προβάλλουμε έξω. Επαναλαμβάνω, δεν θα δουλέψουμε τίποτε με μπρανταρισμένους προορισμούς του εξωτερικού. Θα βάλετε φωτογραφία εδώ τη λίμνη Κόμο δίπλα και θα συγκρίνετε. Επαναλαμβάνω. Και η Καστοριά θα γίνει σημείο αναφοράς. Και σιγά σιγά μαζί με όλη την άλλη οικονομική δραστηριότητα θα υπολογίζεται ότι η κύρια πηγή ανάπτυξης, θέσεων εργασίας, αναβάθμισης ποιοτικής και εσόδου θα είναι για τη Δυτική Μακεδονία ο τουρισμός. Ακολούθησε η παρουσίαση του σχεδίου δράσης για τον τουρισμό και του λογότυπου του εμπορικού σήματος των τουριστικών προϊόντων της Δυτικής Μακεδονίας. Έχει να κάνει με την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Είναι πολύ σημαντικό να διαφυλάξουμε αυτό το φυσικό κεφάλαιο που διαφοροποιεί την περιφέρεια από οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Ελλάδας. Είναι σημαντικό επίσης να δώσουμε έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών και βεβαίως τα ζητήματα του ψηφιακού μετασχηματισμού έχουν γίνει και αυτά ιδιαίτερα επίκαιρα και είναι σημαντικό ό,τι κάνουμε πλέον στο τουρισμό να γίνεται με τρόπο που θα αξιοποιείται στο έπακρο η ψηφιακή τεχνολογία και εδώ υπάρχουν πλέον και σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία προς υποστήριξη των επιχειρήσεων προκειμένου να εξυγχρονιστούν σε αυτόν τον τομέα. Άρα λοιπόν βάσει αυτών των τριών προτεραιοτήτων έχει σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα τουριστικής ανάπτυξης το οποίο δίνει έμφαση στην αξιοποίηση των πόρων που υπάρχουν και επίσης έχει να κάνει και με τη συγκυρία της μετάβασης στην μεταλιγνητική εποχή και να διαχειριστούμε και επικοινωνικά αυτή την αντίφαση που υπάρχει στην περιοχή. Η έμπνευση λοιπόν για το σήμα, για το έμβλημα της περιφέρειας προέρχεται από τα αρχικά Δυτικής Μακεδονίας, Δέλτα Μη, λατινικό West Macedonia, WM. Λοιπόν, βασίζεται λοιπόν ο σχεδιασμός του συνδυασμού των γραμμάτων αυτών στην πλούσια ιστορία του τόπου. Η περιφέρεια πλέον έχει αποκτήσει τη δική της γραμματοσειρά. Δώσαμε και το όνομα, ένα όνομα που νομίζουμε είναι αντιπροσωπευτικό. Το βλέπουμε, δεν ξέρω. Ναι, το βλέπουμε. Είναι όνομα Πρέσπες. Το όνομα είναι Πρέσπες. Κάνοντας την έρευνα για την τυπογραφία που θα μπορούσε να συνοδεύει το σήμα μας, δεν μπορούσαμε να καταλήξουμε κάπου από το να δημιουργήσουμε τη δικιά μας εξ αρχής γραμματοσειρά, βασισμένη στη φύση, στις τυπογραφίες, μελετώντας τυπογραφίες από ιστορικά βρήματα, τη βυζαντινή τυπογραφία και τη τυπογραφία του σήμερα. Να φτιάξουμε την γραμματοσειρά Πρέσπες και να συνοδεύει πάντα το σήμα μας. Να είναι μοναδικό από το 0 μέχρι όπου θέλει να φτάσει. Παρακολουθήσαμε λοιπόν ένα ρεπορτάζ από την επίσκεψη του Υπουργού Τουρισμού Βασίλη Κικίλια στην Καστοριά. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει η επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Θεσσαλονίκης, κυρία Μαρία Αντωνίου. Καλησπέρα, κυρία Αντωνίου. Καλησπέρα, κυρία Κοσμίδου. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη χαρά να μοιραστώ σήμερα αυτή τη σημαντική μέρα, νομίζω, για το τουριστικό προϊόν της περιοχής μας, που χαίρομαι και χαιρετίζω την προσπάθεια του Περιφερειάρχη μας, του Γιώργου Κασαπίδη, που αυτή η εκδήλωση, η παρουσίαση του σχεδίου δράσης για τον τουρισμό και την οπτική ταυτότητα της Δυτικής Μακεδονίας έγινε στην Καστοριά, στη Βυζαρινή μας Αρχόντισσα, στην πόλη, στο νομό που θεωρείται ο πιο τουριστικός προορισμός της Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας ένα πλέγμα φυσικού κάλους και ένα πλέγμα πολιτιστικών και βυζαντινών δεδομένων που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στο αυτό που έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, το Υπουργείο Τουρισμού, να προβάλλει την ορεινή Ελλάδα, τον εναλλακτικό τουρισμό, τον θεματικό τουρισμό και θέλω να χαιρετήσω και να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Τουρισμού, τον Βασίλη Κικίλια, που ταξίδεψε αυθημερών έτσι ώστε να είναι μαζί μας και να μας δώσει τα δεδομένα της επόμενης περίοδου στο κομμάτι του εναλλακτικού τουρισμού. Να μην ξεχνάμε ότι δύο χρόνια ο τουρισμός μας και γενικά λόγω της πανδημίας είχε υποστεί ένα μεγάλο πλήγμα, είχαν κλείσει, οπότε
δεν είχαμε την τουριστική περίοδο, την βαριά βιομηχανία σε πλήρη εξέλιξη τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Ευελπιστούμε και τα στοιχεία μέχρι στιγμής δείχνουν ότι η φετινή χρονιά στο κομμάτι του τουρισμού θα πάει πολύ καλύτερα με τα πρώτα στοιχεία που έχουμε σε σχέση με το 2019, που θεωρώ ήταν μια πολύ πολύ καλή χρονιά για τον τουρισμό. Mm-hmm. Με όλα αυτά λοιπόν, και όπως είπε ο Υπουργός, 5 Ιουλίου είμαι στην Καστοριά και δεν είμαι ούτε στη Σαντορίνη ούτε στη Μύκονο. Ναι, σημαίνει ότι έχουμε, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στον εναλλακτικό και στο να δείξουμε προς τη διεθνή κοινότητα, προς όλο τον κόσμο, ότι πέρα από το κομμάτι τα νησιά μας, που σίγουρα είναι η βαριά μας βιομηχανία, υπάρχει και η ποιοτική Ελλάδα, η πανέμορφη Ελλάδα, οι πανέμορφες περιοχές μας, που μπορούν να αποτελέσουν τουριστικό προϊόν για ένα ιδιαίτερα πληθυσμιακό κομμάτι του κόσμου, που ζητάει τον εναλλακτικό τουρισμό, που ζητάει να μπορεί να πηγαίνει σε άλλες περιοχές πέρα από τη θάλασσα, να κάνει τουρισμό πολιτισμού, να κάνει τουρισμό γαστρονομίας, να κάνει τουρισμό εινοτουρισμό, αγροτικό τουρισμό, περιπατικό τουρισμό, όλα αυτά που ως περιοχή μας τα έχει δώσει ο Θεός σε μεγάλο βαθμό. Η Καστοριά μας λοιπόν αποτελεί ένα, ειλικρινά όπως το είπε ο Υπουργός, ένα υπέροχο τόπο που τον πρίκησε ο Θεός, έτσι ώστε να μπορέσουμε όμως αυτόν τον τόπο, ταυτόχρονα με τις υπόλοιπες επιχειρηματικές δραστηριότητες, δεν αφήνουμε, όπως είπαμε, ούτε τη γούνα, ούτε τον αγροτικό μας τομέα, ούτε τα υπόλοιπα προϊόντα και τις δραστηριότητες του νομού, αλλά ταυτόχρονα μπορούμε να ενισχύσουμε την περιοχή μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε και να επαναφέρουμε το νέο κόσμο που το τελευταίο διάστημα έχουμε μια εκροή αρκετών ανθρώπων. Μια φυγή, κυρία Αντωνίου, να το πούμε έτσι απλά, μια φυγή. Ακριβώς. Νομίζω η σημερινή ομιλία του Υπουργού και η προσπάθεια φυσικά της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στοχεύει στο επόμενο διάστημα, από Σεπτέμβριο, να συμμετέχει σε όλες τις εκθέσεις τουρισμού, όπως είπε ο Υπουργός. Θα είναι προσκεκλημένοι και ο Περιφερειάρχης αλλά και οι Δήμαρχοι, που θα πρέπει να αναδείξουν η αυτοδιοίκηση που τους χρειαζόμαστε αρρωγούς σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, έτσι ώστε από τη νέα χρονιά να μπει δυνατά το κομμάτι του εναλλακτικού τουρισμού για την Καστοριά μας. Ακριβώς, κυρία Αντωνίου. Είπε ο Υπουργός, κυρία Κοσμίδου, είναι ότι οι 2.500-3.000 κλίνες που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν θα φτάνουν αν όπως το προγραμματίσαμε, κάνουμε τα επόμενα βήματα. Είναι, νομίζω, πολύ σημαντικό και για την Ένωση Ξενοδόχων και για τους κατοίκους της Καστοριάς να υπάρχει και ένας κόσμος που θα επισκέφτεται την Καστοριά, έτσι ώστε να αναπτυχθούν πάρα πολλές άλλες επιχειρηματικές δράσεις στην περιοχή. Αυτό ήταν ένα από τα βασικά σημεία της ομιλίας του κυρίου Κικίλια. Ρωτήθηκε πόσες κλίνες διαθέτει η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριά στο σύνολό της. Γνωρίζουμε ότι πάνω κάτω είναι 3.000 και ήταν πολύ σημαντικό ότι στο άμεσο μέλλον αυτές δεν θα επαρκούν, κυρία Αντωνίου. Και μάλιστα τόνισε ότι θέλει να γίνει Καστοριά. Προσπαθεί η κυβέρνηση να γίνει η Καστοριά ένας 12-μηνος προορισμός. Είναι μερικά από τα βασικά στοιχεία της ομιλίας του κυρίου Κικίλια, δημιουργώντας ένα κλίμα αισιοδοξίας για την περιοχή, τονίζοντας βέβαια ότι το να δώσουμε μια όθηση στον τουρισμό δεν σημαίνει ότι θα υποβαθμιστούν οι άλλοι κλάδοι. Νομίζω μπορούν να λειτουργήσουν συνεργατικά και οι υπόλοιποι κλάδοι, γιατί σίγουρα ο εναλλακτικός τουρισμός θέλει και τα τοπικά μας προϊόντα, που είναι ιδιαίτερα προϊόντα, και τα αγροτικού τομέα, αλλά και τα γονοποιητικά μας προϊόντα. Η Καστοριά είναι παγκόσμια γνωστή για τα εξαιρετικά γουναρικά που φτιάχνουν οι επιχειρήσεις μας, αλλά και τα αγροτικά μας προϊόντα, τα φασόλια μας. Όλα αυτά μπορούν να αναδειχτούν από αυτό το κομμάτι, κυρία Κοσμίδου. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό το ότι όντως από Σεπτέμβριο ξεκινάμε τις πρώτες εκθέσεις, που ο Υπουργός υποσχέθηκε ότι θα έχουμε B2B συναντήσεις με τους αυτοδιοικητικούς μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε, και μακάρι
να μην μας φτάνουν οι 3.000 κλίνες και μακάρι σταδιακά όντως να αποτελέσουμε έναν με την προσπάθεια όλων. Όχι, δεν θα πω μακάρι, θα πρέπει όλοι μαζί να τρέξουμε για να καταφέρουμε και να αναδείξουμε τον πλούτο που έχει η περιοχή μας. Μάλιστα, στην παρούσα φάση, κυρία Αντωνίου... Ταυτόχρονα όμως, όπως είπε πολύ σωστά, πρέπει να δούμε και να τρέξουμε αυτά που μπορούν να πέρα από το... Θα πρέπει δηλαδή, όπως ήδη κάνουμε, αναδεικνύουμε τα πολιτιστικά μας δεδομένα. Έχουμε ήδη εντάξει περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ στο Ταμείο Ανάκαμψης για την αναστήλωση πολλών βυζαντινών και με βυζαντινών μνημείων. Ταυτόχρονα τρέχουμε πέρα από το νέο βυζαντινό, το Βυζαντινό Μουσείο που υπάρχει, αλλά που δεν επαρκεί για να εκθέσει όλο αυτό το πολιτιστικό απόθεμα, να προχωρήσουμε με το Ξενία την υλοποίηση των μελετών που ήδη ξεκίνησαν, αλλά και την χρηματοδότηση του νέου τεράστιου μουσείου που θα γίνει εκεί, Βυζαντινού Πάρκο ουσιαστικά. Έχουμε τον Λιμναίο οικισμό, τον οποίο πρέπει να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο. Έχουμε στη λίμνη μας τόσο τη Σπηλιά του Δράκου, έχουμε το απολυθωμένο δάσος στο Νόστιμο, έχουμε τόσα πολλά που πρέπει όλα μαζί αυτά να τα κάνουμε ένα πολύ όμορφο πακέτο, έτσι ώστε να τα δείξουμε στις εκθέσεις που θα συμμετέχουμε ως Καστοριά. Ως Καστοριά και σύνολο της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κυρία Αντωνίου, γιατί ξέρουμε ότι όταν έρχονται τουρίστες σε μια περιοχή, επωφελείται ολόκληρη η περιφέρεια. Σε αυτό δίνουν και η προσπάθεια που έχει γίνει και αναδεικνύει επίσης το τουριστικά προϊόντο που μπορεί να θέλξει κόσμο στην Κοζάνη, στα Γρεβενά, στην Φλόρινα που έχει επίσης το Αμίντεο, όλες αυτές οι περιοχές που το Νυμφαίο είναι ένας πολύ σημαντικός τουριστικός επίσης προορισμός που μπορεί να συνδεθεί και να γίνει ένα τριήμερο, τετραήμερο, πενταήμερο πακέτο διακοπών σε διεθνές επίπεδο. Μάλιστα, κυρία Αντωνίου, στην παρούσα φάση οι 3.000 κλίνες πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, δηλαδή στα Ραγκουτσάρια, τώρα μιλάμε για προ-κορονοϊό εποχή, σε μεγάλα φεστιβάλ όπως το River Party, συνήθως δεν γεμίζουν, για να το πω απλά. Παράλληλα, περίπου 2.000 συμπολίτες μας έχουν φύγει προκειμένου να δουλέψουν τουριστική σεζόν σε κάποιο μέρος, το οποίο σήμερα βουλιάζει από κόσμο και υπάρχει δουλειά. Όλα αυτά θα αλλάξουν με βάση και τα όσα είπε ο Υπουργός Τουρισμού, ο κύριος Κικίλιας. Μας αναφέρατε, ας πούμε, ότι θα γίνει συμμετοχή σε εκθέσεις, να κάνουμε πακέτα. Υπάρχει κάτι άλλο στο σχεδιασμό προκειμένου να καταστήσουμε την Καστοριά 12-μήνο προορισμό, που να μην μπορεί ο επισκέπτης να βρει δωμάτιο ελεύθερο? Έτσι να δείτε, ήδη λειτουργεί, κυρία Κοσμίδου, το off-road που υλοποιείται ένα τετραήμερο πλέον έχει μια σταθερή βάση και θεωρείται παγκόσμιας εμβέλειας αθλητικό γεγονός, που υπάρχει αυτή η δυνατότητα, και άλλες πολλές τέτοιες δράσεις που μπορούμε να αναδείξουμε την περιοχή μας και να έχουμε όχι μόνο τριήμερα τύπου off-road, αλλά ταυτόχρονα δουλεύουμε με το Δήμο Καστοριάς το project του Ναυταθλητικού Κέντρου, το οποίο ήδη ο Υφυπουργός Αυγενάκης έχει δεσμευτεί για χρηματοδότησή του, αφού ολοκληρωθούν οι μελέτες οι οποίες προαπαιτούνται να υλοποιηθούν από την τοπική μας αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε και άλλους πόλους, ταυτόχρονα με πολλά άλλα event που προσπαθούν οι αυτοδιοικητικοί μας να φέρουν στον τόπο μας, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε πολλές τέτοιες δράσεις, όπως είπε ο Υπουργός. Mm-hmm. Πολλές τέτοιες δράσεις. Το Ναυταθλητικό θα μπορέσει να φιλοξενεί μεγάλες διοργανώσεις, έτσι ώστε να έχουμε και αθλητικό τουρισμό, αλλά και άλλες μορφές εναλλακτικού
τουρισμού. Κυρία Αντωνίου, επίσης ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι και το ενδεχόμενο, δεν ξέρω, το ακούμε σαν σκέψη, η δημιουργία ανώτερης σχολής τουρισμού στην Καστοριά, το οποίο θα συμβάλλει και αυτό με τον τρόπο του. Όσον αφορά το κομμάτι αυτό, δηλαδή τη δημιουργία ανώτερης σχολής τουρισμού, τι γνωρίζουμε ως τώρα, είναι δηλαδή καλές πιθανότητες να ιδρυθεί εδώ στην Καστοριά? Αν θυμάστε καλά, είχα κάνει αναφορά στη Σχολή Τουρισμού πριν 6-7 χρόνια στην πρώτη μου θητεία ως κοινοβουλευτική, ως βουλευτής. Ήταν μια πολύ σημαντική ιδέα που νομίζω έχει οριμάσει για την περιοχή μας. Φυσικά, είναι από τα πρώτα ζητήματα που έχουμε θέσει ως κυβερνητικά στελέχη, ως αυτοδιοίκηση, ως βουλευτές, ως κόμμα εκεί προς το Υπουργείο Τουρισμού. Η κυρία Ζαχαράκη, που είναι αρμόδια για την τουριστική εκπαίδευση, θέλει να υλοποιήσει πρώτα το σχεδιασμό και την αξιοποίηση των δύο ήδη υπαρχόντων τουριστικών σχολών, ανωτέρων σχολών τουριστικής εκπαίδευσης. Και σε επόμενο στάδιο θα δούμε τώρα μια νέα σχολή που θα μπορέσει να δημιουργήσει αυτό που είπα και στον Υπουργό, όλα εκείνα τα δεδομένα για να μπορέσουμε να τρατάρουμε το προϊόν. Γιατί όντως χρειαζόμαστε ειδικούς, χρειαζόμαστε εκπαιδευμένο κόσμο που θα μπορέσει να υποστηρίξει όλο αυτό το προϊόν. Χρειαζόμαστε λοιπόν ειδικούς που θα ξέρουν πού θα είναι τα μονοπάτια. Θα πρέπει να ξέρουν πού είναι το πολιτιστικό απόθεμα όλης της περιοχής. Τι πρέπει να αναδείξουμε, με ποιο τρόπο θα το κάνουμε. Όλα αυτά λοιπόν είναι προαπαιτούμενα στο να δημιουργηθεί μια σχολή που θα γίνει το προϊόν μας πιο επαγγελματικό και θα μπορούμε να το διαχειριστούμε και πιο επαγγελματικά. Και θα έχει πολλαπλά ωφέλη και για την τοπική κοινωνία, κυρία Αντωνίου, πέρα από το κομμάτι του... γιατί είναι μοναδική. Έτσι. Αυτό η μοναδικότητά της, επειδή ούτως ή άλλως επενδύουμε ως χώρα στη βαριά μας βιομηχανία στον τουρισμό και τώρα, σας λέω, τα τελευταία χρόνια είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα στο κομμάτι του ΕΟΤ παίζει το ότι η Ελλάδα έχει και χειμώνα, παίζει τον ορεινό τουρισμό. Νομίζω ότι χρειάζεται να όλοι μαζί να πιέσουμε όλοι οι φορείς του τόπου, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια σχολή που θα δώσει προστιθέμενη αξία στο προϊόν το οποίο έχουμε να μπραντάρουμε προς τον κόσμο, προς τις περιοχές που θέλουν να επισκεφτούν την Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε και για τον χειμερινό τουρισμό, κυρία Αντωνίου. Αν θυμάμαι καλά, η Υφυπουργός Τουρισμού, η κυρία Ζαχαράκη, κατά την επίσκεψή της στον Ιανουάριο, την είχαμε φιλοξενήσει και στο Δίκτυο 1, τόνισε ότι για πρώτη φορά στα χρονικά ο ΕΟΤ διαφημίζει και το χειμερινό τουρισμό, διότι οι τουρίστες από το εξωτερικό είχαν συνδέσει τη χώρα μας μόνο με θάλασσα, ήλιο και άμμο. Φέτος γίνεται η πρώτη σοβαρή προσπάθεια να διαφημίσουμε και τα βουνά μας, τα χιόνια, τα χειμερινά σπορ. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται και όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε ότι η Καστοριά είναι συνδεδεμένη με το χειμερινό τουρισμό. Ήδη γίνονται διάφορα συνέδρια εινοτουρισμού για να προβάλλουμε και αυτό το προϊόν. Ήδη ξεκίνησαν διάφορα συνέδρια γαστρονομίας. Στην Καστοριά θα φιλοξενήσουμε ένα συνέδριο πολιτιστικού και θρησκευτικού προσκυνηματικού τουρισμού. Έχει σχεδιαστεί, δουλεύουν πάνω σε αυτό και το Υπουργείο Τουρισμού και η Ένωση Ξενοδόχων. Έτσι ώστε να ενισχύσουμε αυτό που ακριβώς που λέτε, τον εναλλακτικό τουρισμό. Και να σας πω κάτι πολύ σημαντικό, κύριε Κοσμίδου. Μετά την πανδημία, ο κόσμος αναζητά διαφορετικό είδος, διαφορετικό προϊόν στον τουρισμό. Πέρα από το πολυπληθές που βλέπουμε στα μεγάλα, τεράστια ξενοδοχεία που υπήρχε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό λοιπόν που αναζητά πλέον ο τουρίστας είναι ήπιες μορφές τουρισμού. Μπορεί δηλαδή να είναι πολύ πιο ευχαριστημένος όταν θα πάει σε μια περιοχή για να κάνει περιπατητικό τουρισμό, να πάει να κάνει γαστρονομικό τουρισμό, να κάνει οινοτουρισμό, αγροτικό τουρισμό, να κάνει τουρισμό
που θα του προσφέρει μια περιοχή όπως είναι η Καστοριά. Εν κατακλείδη, κυρία Αντωνίου, τα μηνύματα που έχουμε από την επίσκεψη του Υπουργού Τουρισμού, κυρίου Κικίλια, είναι ιδιαίτερα θετικά και αισιόδοξα. Βέβαια, να πούμε ότι ήρθε σήμερα ο κύριος Κικίλια στην Καστοριά, δεν σημαίνει ότι αύριο θα δούμε τα αποτελέσματα. Ενημέρωσε κιόλας ότι μαζί με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Κασαπίδη, επί μήνες δούλευαν πάνω σε αυτό το project. Σήμερα το παρουσίασαν. Οπότε, ας μην είμαστε ανυπόμονοι ότι από αύριο θα γεμίσουμε τουρίστες στην Καστοριά. Θέλει χρόνο, θέλει επιμονή και υπομονή. Ακριβώς, και θέλει συνεργασία. Το πιο σημαντικό, η λέξη κλειδί, κύριε Κοσμίδη, είναι η συνεργασία. Θα πρέπει να συνεργαστούμε όλοι, προκειμένου να ενισχύσουμε αυτό που ξεκινάμε ως χώρα πρωτίστως, γιατί ως χώρα ξεκινάμε το να μπραντάρουμε και να δείχνουμε ότι η Ελλάδα έχει και χειμώνα, έχει και άλλες μορφές τουρισμού. Και σε συνέχεια η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπως και άλλη περιφέρεια, και η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που ήμουνα στην παρουσίαση του σήματος, ξεκινάει την δράση και το κομμάτι αυτό το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα, και σε συνεργασία φυσικά οι Δήμοι, ακόμα και οι κοινότητες, οι φορείες πολιτισμού. Είχαμε το Σεβασμιότατο μαζί μας σήμερα, που έχει επίσης ένα μεγάλο εκκλησιαστικό τουρισμό, ένα μεγάλο κομμάτι που μπορούμε να αξιοποιήσουμε ως περιοχή. Είναι λοιπόν μια προσπάθεια κοινή που θέλει, είναι αγώνας δρόμου, δεν είναι κατοστάρι. Θέλει λοιπόν δρόμο, προσπάθεια κοινή, και έχουμε όλες τις ευίωνες συνθήκες για να δημιουργηθεί αυτό που λέμε 365 μέρες το χρόνο τουρισμό στην περιοχή μας. Ακριβώς. Ταυτόχρονα όμως, όπως πολύ σωστά υπόθηκε και από τον Υπουργό, χωρίς να αφήνουμε όλα τα υπόλοιπα, τη γούνα μας, τα αγροτικά μας προϊόντα που μας ενδιαφέρουν, γιατί σας είπα, είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο τουρισμός σε συνεργασία με τα τοπικά μας προϊόντα μπορεί να δείξει ακόμα περισσότερο την περιοχή μας. Θα πάμε και στην γούνα, κυρία Αντωνίου, γιατί είδα και ένα ευχαριστήριο που βγήκε σήμερα από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εκτροφέων Γουνοφόρων Ζώων και αφορά και σας προσωπικά. Πριν περάσουμε όμως στον κλάδο της γουνοπίας, πάμε σε μια άλλη, να βάλουμε μια τελεία στην επίσκεψη Κικίλια και αναμένουμε να δούμε τα ευχάριστα αποτελέσματα. Και πάμε σε μια άλλη σημαντική επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε προ μερικών ημερών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, και αναφέρουμε φυσικά στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΔΑ, τον κύριο Μάριο Τσάκα, ο οποίος ήρθε να επιβλέψει τα έργα φυσικού αερίου, μεταξύ των άλλων. Είχαμε και κάποια αισιόδοξα μηνύματα. Θα θέλετε να μας τα μεταφέρετε? Νομίζω ότι αυτό το έργο προχωράει με πολύ πολύ γρήγορους ρυθμούς, Διακοσμίδου. Δεν θέλω να μείνω σε σχολιασμούς, ξεκίνησε, δεν ξεκίνησε κτλ. Το σημαντικό είναι ότι προχωράει με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Είναι ένα έργο το οποίο ένα μέρος του, όσον αφορά το κομμάτι, γιατί μιλάμε για το φυσικό αέριο, έργα φυσικού αερίου σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Είναι δηλαδή έργα που γίνονται στη Φλόρινα, έργα που το δεύτερο μεγάλο έργο που γίνεται στην Καστοριά, και έπεται και Καστοριά Γρεβένα είναι το δικό μας έργο, αλλά και το κομμάτι μετέπειτα της Κοζάνης, μιας περιοχής της Κοζάνης. Είναι δηλαδή συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά όμως την Καστοριά μας, γιατί μας ενδιαφέρει η περιοχή μας, αγαπάμε την Καστοριά μας, το έργο προχωράει με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2014-2020 ένα κομμάτι της χρηματοδότησης του έργου, τα 12,8 εκατομμύρια από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με πρωτοβουλία της προηγούμενης Περιφερειακής Αρχής, οφείλουμε να πούμε, την οποία σπάστηκε και συνεχίζει με δύναμη η νέα Περιφερειακή Αρχή, και ένα υπόλοιπο που χρειάστηκε για να υλοποιηθεί αυτό το μεγάλο έργο, 8 εκατομμύρια, που προέρχεται από δανειακά και ιδία κεφάλαια από την ΔΕΔΑ. Αυτό ξεκίνησε η υπογραφή της σύμβασης με την έλευση, θυμάστε, του Υπουργού Ανάπτυξης και της Γενικής Γραμματέας Ενέργειας στην Καστοριά. Ήδη έχουμε λοιπόν και υλοποιήθηκαν περίπου αρκετά χιλιόμετρα από τα 153, και επειδή είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2014-2020, θα πρέπει μέχρι το 2022 το μεγάλο κομμάτι των 12,8 εκατομμυρίων να υλοποιηθεί. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο το τρέχει με πολύ γοργούς ρυθμούς, έτσι ώστε πολύ σύντομα να έχουμε τη δυνατότητα των συνδέσεων των οικιακών και επαγγελματικών
χώρων με φυσικό αέριο. Μια εναλλακτική, πολύ πιο φιλική στο περιβάλλον μορφή ενέργειας και πολύ πιο φθηνή, αν κρίνουμε όχι από τις τωρινές, τα τωρινά δεδομένα που έχουμε λόγω της ενεργειακής κρίσης και των δεδομένων του πολέμου της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αν δεν είχαμε αυτά ή όταν περάσει αυτή η ιστορία, νομίζω ότι το φυσικό αέριο είναι μια πηγή ενέργειας που είναι και πολύ πιο φιλική στο περιβάλλον και πολύ πιο οικονομική σε σχέση με το πετρέλαιο και όλες τις υπόλοιπες πηγές θέρμανσης που είχαμε στην περιοχή. Ήδη είμαστε σε συζήτηση και με τον κύριο Τσάκα και με τον υπουργό, τον κύριο Στέκα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί και μια προσπάθεια έτσι ώστε να ενταχθούν και να επιδοτούνται και οι συνδέσεις των οικοκυριών. Είμαστε σε καλό δρόμο και σε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κυρία Αντωνίου, και θέλω να σας το ρωτήσω, διότι το έχουμε θίξει και άλλη φορά κατά τη διάρκεια συνέντευξής μας, ότι, ξέρετε, τα πράγματα είναι δύσκολα, το είπατε και μόνοι σας, είναι η ενεργειακή κρίση, η οικονομική κρίση, η αύξηση στην μετακίνηση, οπότε ένα νοικοκυριό δεν μπορεί εύκολα, πάρα πολύ δύσκολα θα έλεγα, να κάνει μια νέα σύνδεση, έχει ένα αλφα σημαντικό κόστος που βγάζει εκτός τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Οπότε, Στο τελευταίο ενημερωτικό που έχω από τον πρόεδρο της ΔΕΔΑ, τον κύριο Τσάκα, είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια μαζί με τον υπουργό, τον κύριο Σκρέκα, να ενταχθεί και οι συνδέσεις των νοικοκυριών στην επιδότηση, όπως έχει γίνει στην Φλόριδα, να υλοποιηθεί και στην Καστοριά. Mm-hmm. Ακόμα δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή, αλλά γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Ευελπιστούμε ότι θα είναι σε θετικό πρόσημο αυτή η προσπάθεια. Αυτό ευελπιστούμε όλοι μας, κυρία Αντωνίου, γιατί ένα τόσο μεγάλο έργο τόσων πολλών εκατομμυρίων ευρώ που γίνεται στην περιοχή μας είναι κρίμα και άδικο να υπάρχει και να μην μπορούν να το εκμεταλλευτούν οι πολίτες εξαιτίας του κόστους των συνδέσεων. Άμα δεν γίνει η επιδότηση, πιστεύω, εικάζω με βάση αυτά που βλέπω και ακούω, λίγοι θα έχουν την ευκαιρία να μπορέσουν να κάνουν σύνδεση με το φυσικό αέριο. Σας είπα, κυρία Κοσμίδου, είμαστε σε καλό δρόμο από ό,τι με ενημερώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος, αυτό το αίτημα που θέτουν ο κόσμος, το έχει θέσει και η αυτοδιοίκηση και ο Δήμαρχος, και νομίζω ότι θα έχουμε πολύ σύντομα θετική εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι. Το σημαντικό είναι όμως, κυρία Κοσμίδου, αυτό που πρέπει να λέμε είναι ένα μεγάλο έργο που το περιμένουμε πολλά χρόνια τώρα και που υλοποιείται με τεράστια προσπάθεια από αυτή την κυβέρνηση, με πολύ γοργούς ρυθμούς. Έτσι ακριβώς, και υπενθυμίζουμε ότι υλοποιείται και στα Γρεβενά και στη Φλόρινα. Και, οπότε... ακριβώς, και στη Φλόρινα και στα Γρεβενά, και θα ξεκινήσει και στην Κοζάνη. Και το σημαντικό που θέλω να πω είναι σε αυτό ότι την προσπάθεια που κάνουν και οι αυτοδιοικητικοί μας, έτσι ώστε να διευκολύνουν την... της εργασίας από την εργολήπτρια εταιρεία, έτσι ώστε να προχωρήσουν, γιατί κυρίως η περιοχή της Καστοριάς, επειδή έχει πάρα πολλές ανηφόρες και είναι σε ένα παράξενο ανάγλυφο, δημιουργεί ένα ιδιαίτερο δύσκολο έργο για την εταιρεία που έχει αναλάβει να υλοποιήσει αυτό το σημαντικό έργο για τον τόπο μας. Κατανοητό. Αυτό ζητάμε και τους... την υπομονή των κατοίκων σε κάποιες, για την έλευση θα γίνουν κάποιες εργασίες, έτσι ώστε να μπορέσουμε, αλλά από ό,τι ενημερώθηκα, αυτή η υπομονή θα είναι 3 ημερών, έτσι ώστε να υλοποιηθεί, να περάσει από εκεί κοντά ο αγωγός και να έχουν τη δυνατότητα τα νοικοκυριά να συνδεθούν. Έτσι, για το καλό γίνονται τα έργα, χρειάζεται την υπομονή όλων μας, κυρία Αντωνίου. Βάζουμε μια τελεία και σε αυτή τη θετική εξέλιξη και θα συνεχίσω με άλλες θετικές εξελίξεις. Όπως είπα και προηγουμένως, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εκτροφέων Κουνοφόρων Ζώων εξέδωσε σήμερα ένα δελτίο τύπου, βάσει του οποίου σας ευχαριστεί για όλες τις προσπάθειες που κάνετε προκειμένου να υλοποιηθεί η δέσμευση του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης του κ. Βορύδη και να αποζημιωθούν οι εκτροφείς οι οποίοι επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού. Τα χρήματα μπήκαν στους λογαριασμούς των εκτροφέων. Πείτε μας λίγο, ήταν ένας αγώνας δρόμου περίπου 2 ετών. Ωστόσο, οφείλουμε να πούμε ότι για πρώτη φορά επιδοτούνται οι εκτροφείς γονοφόρων ζώων.
όλα τα προηγούμενα χρόνια. Βλέπαμε επιδοτήσεις σε πρόβατα, σε ό,τι είναι η πρώτη φορά που επιδοτείται ο πρωτογενής τομέας των γονοφόρων ζώων. Γι' αυτό και ήταν και λίγο δύσκολη η εξάσκηση, να βρούμε δηλαδή την εξίσωση έτσι ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί, κυρία Κοσμίδου, αυτό το πράγμα. Έγινε μια πρώτη προσπάθεια επί Υπουργίας κυρίου Βορύδη, την οποία όμως μας ακύρωσε τότε το αίτημά μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προσπαθήσαμε λοιπόν να βρούμε την κατάλληλη φόρμουλα έτσι ώστε να γίνει αποδεκτή και να ξαναβρούμε τα απαραίτητα χρήματα που καταλαβαίνετε τώρα μέσα σε μια τέτοια, όταν έχουμε περάσει ήδη 2 χρόνια πανδημίας που έχει η κυβέρνηση δώσει στον κόσμο περίπου 44 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν που μέσα στην ενεργειακή κρίση ήδη έχουμε πληρώσει, έχουμε δώσει επιστροφή στον κόσμο γύρω στα 6 δις σε διάφορες δράσεις έτσι ώστε να απαλύνουμε αυτό το μεγάλο κόστος που δημιουργεί η ενεργειακή κρίση. Παρ' όλα αυτά βρέθηκε με πολύ κόπο και προσπάθεια. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ για τη συνεργασία όλων των συναρμόδιων, όπως επίσης και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και τον Υπουργό τον κύριο Σκυλακάκη, που αντιλήφθηκαν αμέσως στην συνάντηση τελευταία που κάναμε με τους εκτροφείς στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πριν από 2 μήνες, 3 νομίζω, έτσι ώστε να υπογραφεί γρήγορα η κοινή υπουργική απόφαση, να περάσει από το Υπουργείο Οικονομικών και να εγκριθεί η χρηματοδότηση περίπου στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, έτσι ώστε να δημιουργηθεί πλατφόρμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να μπορέσουν να βάλουν τα δεδομένα οι εκτροφείς και πολύ σύντομα την ίδια μέρα, λοιπόν, στο πενταήμερο, δεκαήμερο, ήταν στοίχημα για μας η 30 Ιουνίου. Ήταν στοίχημα, το είχαμε βάλει μαζί με όλους τους φορείς της Βούνας και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας και τον πρόεδρο των εκτροφέων και τη διοίκηση της διοίκησης, έτσι ώστε να πετύχουμε 30 Ιουνίου, που ήταν η καταληκτική ημερομηνία, να δοθεί αυτή η χρηματοδότηση που είχαμε υποσχεθεί. Το είπαμε και το κάναμε, κυρία Κοσμίδου. Και με όποιες δυσκολίες αντιμετωπίσαμε, η προσπάθεια ήταν συνεχής, έτσι ώστε επιτέλους να έχουμε την επιδότηση αυτή που είχε υποσχεθεί, που είχαμε προγραμματίσει επί Υπουργίας κυρίου Βορύδη. Και ήταν πάρα πολύ σημαντική επιδότηση, κυρία Αντωνίου, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και εσείς η ίδια, γιατί είστε δίπλα στον κλάδο της γουνοποιίας. Όσες συσκέψεις γίνανε, ήσασταν παρούσα. Στη σύσκεψη στις 6 Απριλίου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ήσασταν παρούσα. Έχετε συχνή επικοινωνία με όλα τα πρωτοβάθμια και το δευτεροβάθμιο όργανο του κλάδου της Γούνας, με τα σωματεία. Βλέπουμε ότι γίνονται προσπάθειες για την επιβίωση του κλάδου, αλλά και για τη βιωσιμότητα του κλάδου. Μάλιστα και τις προάλλες πάλι είχαμε κάποιες ανακοινώσεις που βλέπουμε την ξεκάθαρη στήριξη προς το συγκεκριμένο κλάδο, γιατί είναι ένας κλάδος πολύ σημαντικός για την περιφερειακή ενότητα Καστοριάς, αλλά και για τη Δυτική Μακεδονία. Ακριβώς. Ένα λοιπόν από τους κλάδους, εννοείται ότι η Δυτική Μακεδονία έχει συνδυαστεί με την ΔΕΗ και οι επιχειρήσεις κινιόταν γύρω από την επεξεργασία και παραγωγή της ενέργειας για όλη τη χώρα. Ο δεύτερος λοιπόν μεγάλος κλάδος οικονομικός της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας σε επιχειρηματικό επίπεδο είναι ο κλάδος της γονοποιίας. Είτε μιλάμε για πρωτογενή τομέα για παραγωγή γονοφόρων ζώων, τροφής, φαρμάκων, όλο αυτός ο κύκλος. Και ο δευτερογενής από την επεξεργασία πλέον των γονοδερμάτων, από τις διεθνείς δημοπρασίες, στο να φτιάξουμε ένα υπέροχο έτοιμο προϊόν, το οποίο είχαμε τις δυνατότητες να εξάγουμε προς όλο τον κόσμο. Γίνεται λοιπόν μια τεράστια προσπάθεια από αυτή, έμπρακτη προσπάθεια, όχι σε λόγια, και να περάσουμε τις τροπολογίες για την κατάργηση του φόρου πολυτελείας, που ήταν ένα πάγιο αίτημα επίσης του συνδέσμου μας, έτσι ώστε να βοηθήσουμε να ανασταλεί και να μπορέσουν οι εργαζόμενοι στη Γούνα να μην απολυθούν και να κρατήσουν, να τους έχουμε σε αναστολή, να τους παρέχουμε λοιπόν μια οικονομική στήριξη για να μπορέσουν να δούμε πώς θα πάει. Ταυτόχρονα όμως κοιτάμε και τις νέες αγορές,
η Νότια Κορέα, που κάναμε μια πολύ σημαντική επιχειρηματική αποστολή, που φέραμε από το Υπουργείο Εξωτερικών μια αποστολή ανθρώπων. Ήδη από ό,τι ενημερωθήκαμε, έχουμε κάποιες εμπορικές συναλλαγές περίπου 1,5 με 2 εκατομμύρια ευρώ, αλλά αυτό που έχουμε ως δεδομένο από τους ανθρώπους μας στην περιοχή, από το Υπουργείο Εξωτερικών, ότι υπάρχει μια μεγάλη αγορά η οποία κοιτούσε πιο πολύ στην Κίνα και προσπαθεί να στραφεί. Είναι η αγορά της Γούνας στην περιοχή είναι γύρω στο 1 δις. Με προσπάθειες που κάνουμε ως κυβέρνηση, ως Υπουργείο Εξωτερικών, προσπαθούμε να βρούμε και νέες αγορές, έτσι ώστε να κρατήσουμε, πέρα από τη βιωσιμότητα του κλάδου, να κρατήσουμε και νέες αγορές, να φέρουμε νέες αγορές στις επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας. Παρ' όλα αυτά, ήδη πρέπει να κοιτάξουμε προς το κομμάτι της Ευρώπης, στις Βρυξέλλες, που εκεί θα πρέπει οι φορείς μας, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί της Γούνας, ο παγκόσμιος θεσμός της Γούνας, ο IFFF, να δούμε πώς στην προσπάθεια που κάνει η Ευρώπη για την κλιματική αλλαγή να κουμπώσουμε και το κομμάτι του πρωτογενητής της Γούνας ως ένα φυσικό προϊόν που είναι ανακυκλώσιμο, που είναι ουσιαστικά ανακυκλούμενης οικονομίας. Recycling economy τρέχει η Ευρώπη, πράσινη κυκλική οικονομία, έτσι ώστε να μπορέσει η Γούνα να είναι αυτό το προϊόν το οποίο και διασπάται και είναι φιλικό στο περιβάλλον και θα πρέπει φυσικά, όπως είπατε πολύ σωστά και με τον τουρισμό, αυτό θέλει συνεχής δουλειά, συνεχής lobbying και πρέπει τα θεσμικά μας όργανα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο να ενισχύσουν τις δράσεις στο Ευρωκοινοβούλιο και σε όλο τον κόσμο, για να αποδείξουμε ότι η Γούνα είναι ένα φυσικό προϊόν, το οποίο βοηθάει έτσι ώστε να μην έχουμε τα προβλήματα που βλέπουμε της κλιματικής αλλαγής. Ακριβώς, κύριε Αντώνιο, και τονίζω... Υπάρχουν και μελέτες που είμαι σε θέση να γνωρίζω από τους ευρωβουλευτές μας και μάλιστα κυρία Σπυράκη, που το συνθετικό ρούχο στην Ευρώπη δημιουργεί μεγάλο περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να αναδείξουμε αυτά, ότι το συνθετικό ρούχο, είτε αυτό είναι κουστούμι, είτε είναι αυτό γούνα συνθετική, δημιουργεί μεγάλη περιβαλλοντολογική ρήπανση και θα πρέπει σε αυτή την προσπάθεια να δείξουμε την εναλλακτική φυσικό προϊόν, το εναλλακτικό που είναι είτε από βαμβάκι, είτε από γούνα, είτε από δέρμα, που είναι ένα φυσικά προϊόν. Έτσι ακριβώς, κυρία Αντώνιου. Και βλέπουμε αυτό που είπα και στην αρχή, υλοποιούνται σιγά σιγά τα αιτήματα του κλάδου της Γούνας. Ευελπιστώ ότι σε λίγες μέρες ίσως έχουμε και κάποιες ακόμα ανακοινώσεις, θα το δούμε. Σήμερα είχαμε μια άλλη ανακοινώση. Ναι, πείτε μου, κυρία Αντώνιου. Έχω μια ενημέρωση ότι από τον κύριο Ζερβό, ότι γύρω στις 15 Ιουλίου θα είμαστε σε θέση να βγάλουμε και την επιδότηση των παραγωγών γούνας που πλήττονται από τον πόλεμο στη Ρωσία, το React-U που λέγεται, ένα πρόγραμμα που θα μπορέσουν να βοηθήσουμε πέρα από την αναστολή των εργαζομένων, πέρα από τα άλλα μέτρα τα οποία παίρνουμε στο κομμάτι της γουνοποίησης ως κυβέρνηση, να βοηθήσουμε τον κλάδο και με αυτό το πρόγραμμα, μέχρι 60.000 ευρώ. Μάλιστα, πολύ θετικό και αυτό, κυρία Αντωνίου, και θα περάσω τώρα και θα ολοκληρώσω τη συζήτησή μας με αυτό. Σήμερα είχαμε μια άλλη ανακοίνωση, ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς διατηρεί τις δύο έδρες της. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, φοβόμασταν λίγο ότι θα χάσουμε την μία έδρα στην Καστοριά, λόγω της απογραφής, κυρία Αντωνίου. Και το γεγονός ότι ανακοινώθηκαν οι έδρες σε όλη την επικράτεια, μήπως προμηνύει ότι σύντομα θα έχουμε εκλογές? Οι εκλογές, όπως είναι σύμφωνα με τη θέληση του Πρωθυπουργού, είναι στο τέλος της τετραετίας. Ήδη όμως ακούγονται πολλά, ήδη έχουμε μπει στην τελευταία προεκλογική χρονιά, οπότε εμείς ως Νέα Δημοκρατία προετοιμαζόμαστε, έτσι ώστε στο επόμενο διάστημα, είτε αυτό είναι σε 3, είτε σε 5, είτε σε 8 μήνες, να είμαστε έτοιμοι
έτσι ώστε να ζητήσουμε από τον ελληνικό λαό να εμπιστευτεί ξανά και να δώσει μια αυτοδυναμία στην Νέα Δημοκρατία για να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε ήδη δεσμεύσει. Κυρία Κοσμίδου, αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός της χώρας και η κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει 80 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία θα υλοποιήσουμε, θα αλλάξουμε την Ελλάδα. Ήδη έχουμε αλλάξει σε πολλά ζητήματα με σημαντικές μεταρρυθμίσεις που τις είχαμε βάλει στο πρόγραμμά μας, είτε αυτά είναι σε θέματα παιδείας, είτε αυτά είναι σε θέματα ψηφιακής πολιτικής, είτε αυτά είναι σε θέματα ασφάλειας, είτε αυτά είναι σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Όλα αυτά λοιπόν με το Ταμείο Ανάκαμψης που είναι 32 δις, με το νέο ΕΣΠΑ που καταρτίζουμε, που ήδη θα έχουμε εκταμιεύσει, με το νέο αναπτυξιακό νόμο, με το Ταμείο για τα αγροτικά μας και αγιοβελτιωτικά και όλο το ΠΑΑ και τη νέα ΚΑΠ. Mm-hmm. Και με το κομμάτι της δίκαιης μετάβασης, τη χρηματοδότηση από εκεί, πλησιάζουμε λοιπόν το 80 δις. Είναι μια χρυσή εποχή για την Ελλάδα, αρκεί να μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο για να αναπτυχθούμε και να αισθανόμαστε οι Έλληνες πλέον υπερήφανοι για τη χώρα μας. Μάλιστα. Κυρία Αντωνίου, δεν θα σας κάνω την κλισέ ερώτηση. Όλοι το γνωρίζουμε νομίζω αυτό. Θα είστε εκ νέου υποψήφια στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, όποτε αυτές γίνουν. Όποτε αυτές γίνουν, η αγάπη μου για την περιοχή μου, για την Καστοριά, με οθεί να ζητήσω ξανά να εκπροσωπήσω την περιοχή μου στο κοινοβούλιο. Mm-hmm. Μάλιστα. Και ναι, θα είμαι ξανά υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές. Μάλιστα. Κυρία Αντωνίου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για όλα αυτά τα χρήσιμα που μας μεταφέρετε σήμερα μέσα από το δελτίο μας. Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Ευχαριστώ και τους τηλεθεατές που μας παρακολουθήσαν αυτή την ημέρα. Είναι μια σημαντική ημέρα για την Καστοριά και χαίρομαι που ήμασταν μαζί. Να είστε καλά, κύριε Αντωνίου. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Να αλλάξουμε κλίμα. Επιτυχίες μετρά για ακόμα μία χρονιά το Κοινωνικό Φροντιστήριο Καστοριάς. Οι μαθητές του, που πήραν φέτος μέρος στις πανελλήνιες εξετάσεις, κατάφεραν να συγκεντρώσουν πολύ καλές βαθμολογίες και να βάλουν πλώρη για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών στις πανελλήνιες εξετάσεις, τα αποτελέσματα δικαίωσαν την προσπάθεια τόσο των μαθητών όσο και των εθελοντών καθηγητών του Κοινωνικού Φροντιστηρίου Καστοριάς. Οι επιδόσεις των μαθητών του Κοινωνικού Φροντιστηρίου κινήθηκαν σε πολύ καλά επίπεδα. Θέλω να πω για τα παιδιά του Κοινωνικού Φροντιστηρίου ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους καθηγητές για την δύσκολη χρονιά που έφεραν εις πέρας. Και για τα αποτελέσματα τα προσωπικά του καθενός που συμμετείχε στις πανελλήνιες εξετάσεις. Οι βαθμοί, από ό,τι μας λένε και τα παιδιά και οι καθηγητές, ήταν πάρα πολύ καλοί, στα πλαίσια δηλαδή των στόχων που είχαν θέσει ο καθένας. Περιμένουμε τώρα τα αποτελέσματα να δούμε για τις σχολές που θα περάσουν. Εμείς πρέπει από τη μεριά μας να τους πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο, να τους δώσουμε πάρα πολλά συγχαρητήρια για όλα αυτά που κατάφεραν σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, μια συνεχιζόμενη δύσκολη περίοδο λόγω της πανδημίας και λόγω της πίεσης που δέχονται για την εισαγωγή τους στη τριτοβάθμια και πώς τη διαχειρίζονται όλη αυτή την κατάσταση. Πρέπει να τους πούμε ότι ό,τι και να γίνει, απλά πρέπει να θυμούνται ότι δεν υπάρχει αποτυχία, απλά καθυστερεί λίγο η επιτυχία. Θέλω να πω επίσης ότι, να τονίσω πάλι το γεγονός ότι πάλι ολοκληρώθηκε μια χρονιά στο Κοινωνικό Φροντιστήριο με πολύ μεγάλο κόπο και πάρα πολλά μεγάλα έξοδα από τη μεριά μας. Αυτό κάθε χρόνο μας βάζει σε προβληματισμό να αν θα το συνεχίσουμε ή όχι, αλλά τελικά, όπως και πιστεύω, και τη νέα χρονιά θα συνεχιστεί. Πάλι θα κάνουμε μια έκκληση σε όλους τους φορείς στην περιφέρεια και στον Δήμο, ό,τι μπορούν από υλικό να μας βοηθήσουν να το συνεχίσουμε. Και θα υπάρξει μια ανακοίνωση στα τέλη Αυγούστου
μαζί στη συνεργασία με τους καθηγητές πάντα για να, τις νέες εγγραφές και να δούμε πώς θα στελεχωθούν τα καινούργια τμήματα. Κλείνοντας, πάλι να τονίσω ότι όλο αυτό είναι το μεγαλύτερο μέρος επιτυχίας αφορά τους καθηγητές, αφορά τόσο τους ενεργεία που είναι διορισμένοι όσο και τους αδιόριστους για το έργο που επιτελούν από τον προσωπικό τους χρόνο και ότι είμαστε πάντα εδώ πέρα έτοιμοι να βαθμίσουμε και τις υπηρεσίες που θα προσφέρουμε με διαδικτυακά, μπορεί να θα είμαστε σε μια επαφή για κάτι διαδραστικούς πίνακες. Θα τα δούμε από Σεπτέμβριο και θα ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά των εργαζομένων καλύτερα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.